είναι ότι σήμερα κάναμε γκολ τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε και έτσι φτάσαμε στην νίκη. Ερωτήσεις. Πρώτο μάτς που η ομάδα σκοράρει πρώτη, από τότε που ήρθε στον Άρη, και 5 γκολ. Δεν μπορούμε να 6 μάτς είχαμε 3 γκολ και σήμερα βάλε 5 η ομάδα. It's the first game, we score first in the game. And tonight we scored 5 goals tonight. Last games altogether, we scored 3 goals. Well, you know, sometimes it's about confidence. We got, you know, Mano and Palmer are young players. Rafael's young. And, you know, I think we was affected a little bit. We got a little bit tense and tight in that final moment. When I look back at the Tronos, am I saying that right? Tronos game? I have to say, they defended absolutely unbelievable to keep us out. One, I reviewed that game. And I thought they did a terrific job. But I knew that this team, and I said to my staff, it's easy to say that now, sitting here, but I said, if we score first, we might give some team a lot of trouble. Because our build-up and our circulating of the ball is very good. Είναι νομίζω θέμα αυτοπεποίθησης κυρίως. Στα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε ευκαιρίες, αλλά στην τελική προσπάθεια, στην τελική πάσα, ήμασταν λίγο αγχωμένοι, τα κάναμε λίγο περίπλοκα. Ο παίκτης όπως ο Πάλμα, όπως ο Μανού, όπως ο Καμάζο, είναι άπειροι παίκτες και έχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα, το πούμε έτσι, στην απόδοσή τους. Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ο Ατρόμητος μας έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα και έκανε πολύ καλή δουλειά στο να μας κρατήσει μακριά από την περιοχή του. Και έλεγα και στους συνεργάτες μου ότι αν σκοράρουμε πρώτοι, μπορούμε μετά να δημιουργήσουμε πολλά προβλήματα, περισσότερα προβλήματα στην αντίπαλη ομάδα. Το ήξερα αυτό, διότι έχουμε παίκτες που βάζουν γκολ και ξέρουμε να απλωνόμαστε σωστά και να κυκλοφορούμε σωστά την μπάλα στο παιχνίδι, κυρίως στην επίθεση. Στις πολλές αλλαγές που έκανε, έχει δημιουργήσει μπροστά στην επίθεση ένα σύνολο πιο aggressive, πιο αθλητικό με τις επιλογές που έκανε, κυρίως μπροστά. Σε τι βαθμό θεωρεί ότι αυτό βοήθησε την ομάδα για να βγάλει την εικόνα που είδαμε, πέρα από το σκορ, αλλά την εικόνα που είχε επιθετικά? Tonight we made some changes in the lineup team. We were more aggressive, had more offensive players in the lineup team. How much do you believe that these changes you made affected the team in general to reach the 5 goals? To be honest, I've rotated the players because I want to keep them all involved, and so we have a nice spirit. We do have a good spirit in the group. I didn't think we played any more offensive than we did last Sunday, actually. But we got 500 passes the 2 weeks before, 600 passes, and we're probably 500-600 passes again tonight. So our control of the game has been outstanding, really very, very good, trust me. I've been in this game a long time. We've got a real good grip of what we're doing. But of course, you still need the finishing moment, and it was great. I had a chat with Palmer this week. About his concentration in training and focus, and he rewarded me tonight with an outstanding performance and goals. Κάνω τις αλλαγές στην επίθεση γιατί θέλω να έχω όλους τους παίκτες μου ενεργούς και να νιώθουν ότι έχουν συμμετοχή στο παιχνίδι, και αυτό νομίζω ότι βοηθάει και στο πνεύμα της ομάδας, και έχουμε πολύ καλό πνεύμα μέσα στην ομάδα, μέσα στα αποδυτήρια. Και στα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε 500-600 πάσες συνολικά, όπως και σήμερα νομίζω. Δεν ήμασταν σήμερα πιο επιθετικοί από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια, ήμασταν το ίδιο επιθετικοί. Απλώς σήμερα ήρθαν τα γκολ. Για παράδειγμα, είχαμε τον Πάλμα μια κουβέντα μέσα στην εβδομάδα, γιατί ήταν θέμα αυτοπεποίθησης νομίζω κυρίως για τον Πάλμα. Μιλήσαμε και σήμερα νομίζω ότι με επιβράβευσε με μια πολύ καλή εμφάνιση και 3 ωραία γκολ. Τώρα που αναφέρθηκε σε αυτό που στη συζήτηση που είχε με τον Πάλμα, βγαίνοντας ο Πάλμα αλλαγή, είχε επίσης μια κουβέντα μαζί, μια σύντομη κουβέντα. Θέλει να μας πει. When you took up Luis tonight in the game, you had a quick conversation. Would you like to tell the journalist what Luis told you or what you said to him? I said to him about our chat in the week. Just reminded him that, you know, he has an abundance of talent, and I've managed many, many players, as you can imagine, over the years.
who have the same talent, some can reach higher, you know, but you have to be totally focused on what you're doing. And I didn't think Lewis was doing that in training and in his work. So that was the conversation. And it just so happened that he got the goals tonight as well. It doesn't always work like that. You sometimes have that conversation and, you know, but it, I think maybe it's hit home to him. And he needs to build on this now. This is a great performance, great goals. But we know that in the next game he has to try and deliver again. Το θύμισα την κουβέντα που είχαμε μεσοβδόμαδα. Ο Λουίς είναι ένας παίκτης που έχει πολύ μεγάλο ταλέντο και όπως θα καταλαβαίνεις στην καριέρα μου έχω δουλέψει με πολλούς παίκτες τέτοιους που έχουν ταλέντο και ποιότητα. Το θέμα όμως είναι να εξελιχθούν. Με τον Λουίς μιλήσαμε για το θέμα της συγκέντρωσης στη δουλειά που κάνει. Πρέπει να είναι απολύτως συγκεντρωμένος. Αυτό έκανε και στο παιχνίδι και δικαιώθηκε και ο ίδιος πετυχαίνοντας 3 πολύ ωραία γκολ και κάνοντας μια πολύ καλή εμφάνιση. Αλλά πρέπει αυτή την εμφάνιση πάνω να χτίσει και να συνεχίσει έτσι. Now let me just say a couple more things, right? Because I think it's quite important. Because the press here and the fans, I'm talking about his work on the training ground, not off the pitch. I'm talking about his focus on the training ground. It's very, very important. That's the message I was talking about. And he's a happy soul, you know, he's always smiling, and you know, I don't want to knock that out of him because that's part of his enjoyment of playing. But he needs to just focus on the final moment, the final element. We could have ourselves a really good play. Μιλάω για την δουλειά με τον Λουίς, με την αυτοσυγκέντρωση και την προσοχή που πρέπει να δείχνει στο παιχνίδι μέσα, στην προπόνηση μέσα, έτσι, όχι εκτός προπόνησης. Ο Λουίς είναι ένα χαρούμενο παιδί, είναι πάντα με το χαμόγελο, αλλά πρέπει να είναι απολύτως συγκεντρωμένος στη δουλειά όταν είναι στην προπόνηση ή στο παιχνίδι. Έχει πολλά περιθώρια να εξελιχθεί. Σήμερα είδαμε και πολλές διαφορετικές ρουτίνες στη μέχρι βήματα, στα κόρνερ και στα φάουλ. Πόσο δύσκολο είναι να προετοιμαστεί η ομάδα, γιατί κατά γενική ομολογία είναι κοντή η ομάδα, έχει πιο κοντούς ποδοσφαιριστές, και αν σήμερα είναι ευχαριστημένος εγώ αυτό το κομμάτι. Tonight we saw some new things in the set goals, corners or fouls. We don't have tall players. How easy or difficult is to adapt now in the situation in the set balls with the players we have? Yeah, that's a good point, because you can't be a successful team, you definitely can't be a top three team without scoring set plays. It's the first set play we've scored, we almost scored another one tonight. We're going to have to work hard at them, and we've been really working on the drills, and also on our delivery. You know, it's a combination of factors, and it's an important goal for us tonight, because, you know, that's just what we had next to our name, zero. For a set place, that's not acceptable. But as you say, we have to work hard because we've not got a big team. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις πρώτες θέσεις, αν θέλεις να λέγεσαι μεγάλη ομάδα, πρέπει να παίρνεις γκολ και από στημένες μπάλες. Σήμερα πήραμε τον γκολ από στημένη μπάλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας αυτό, όμως πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων το πώς θα φτάσει τον γκολ από μια στημένη μπάλα. Είμαι ικανοποιημένος από αυτό. Δεν μου άρεσε μέχρι τώρα πως με την μπάλα δεν είχαμε κανένα γκολ. Σήμερα το πήραμε και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτές τις στημένες μπάλες, αυτές τις καταστάσεις. Στην ίδια ερώτηση, ο Φαμπιάνο έχει βάλει 2 γκολ μέσα σε 5 μέρες. Εντάξει, τώρα δεν έπεσε για κάποιους λόγους. Τον βλέπουμε πιο ενεργό τον Φαμπιάνο στις στημένες μπάλες. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο επενδύει για να μπορέσει να το πάρει αυτό. Fabiano has scored 2 goals in the last games tonight, and the other goal in Atlantis that didn't count. Is it something that you are working with Fabiano to involve him in set ball, set place more? Well, he's obviously, you know, he's probably our most dominant header of the ball. So, you know, trying to isolate and trying to free him up a little bit is part of what we do, but in terms of scoring goals, a set play can take the pressure off a team. And I don't know, I think we had
that disallowed goal on Saturday, was it Saturday or Sunday? Saturday. It was the third time VAR has cancelled out first goal for us. And okay, so it wasn't a goal because it hit his arm, but the psychological blow that is to the team, we kept having them blows. And even when he scored tonight, I still thought, oh my goodness, here we go. This is gonna go away again. But luckily it didn't. And then you could see almost, I know the guy got sent off not long after, but you could see straight away like a lift in some of the individuals in the pitch. And it's so important for a team to get that first goal. Ο Φαμπιάν είναι ίσως ο καλύτερος μας κεφαλοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στην ομάδα, από τους καλύτερους. Δουλεύουμε πράγματι στις στιγμένες φάσεις για να βρίσκεται μόνος του, να βγαίνει μόνος του και να μπορεί να σκοράρει. Θέλω να πω ότι στα προηγούμενα παιχνίδια μας ακυρώθηκαν τρεις φορές γκολ από το VAR. Okay, του Φαμπιάνου μπορεί με τον Αντώνη, δεν ξέρω αν ήταν ή δεν ήταν, αλλά το γεγονός ότι μας ακυρώσε το VAR τρία γκολ μας δημιουργεί στην ομάδα ένα ψυχολογικό βάρος, το οποίο δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσει μια ομάδα. Σήμερα ευτυχώς έβαλε τον γκολ, μέτρησε κανονικά τον γκολ, ήταν κανονικό τον γκολ και εκεί η ομάδα παίρνει μια αυτοπεποίθηση, νιώθει μια ανακούφιση και έτσι ήταν πολύ χρήσιμο το γκολ και γενικώς είναι χρήσιμο και αναγκαίο να πετυχαίνουμε γκολ από στιγμένες βάρες. Εντάξει, ας δούμε.